Επόμενος. Ενώπιον του μονίμου κακούριου δικείου Λευκοσίας παρουσιάστηκε εκ νέου ο Μάριος Χατζηξενοφόντος για την υπόθεση του διπλού φωνικού στο Στρόβολο που συγκλώνησε το Πανκύπριο. Ο Μάριος Χατζηξενοφόντος απαλλάχθηκε από την κατηγορία της προμελέτης αλλά κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία του ζεύγους Γιώργου Χατζηγεωργίου και της Ντίνας Σεργίου το βράδυ της 19ης Απριλίου του 2018. Το μόνιμο κακούργιο δικείο Λευκοσίας έκρινε επίσης ένοχο τον κατηγορούμενο για τα αδικήματα της ληστείας, συνωμοσία προς διαπραξη υπουργήματος, απαγωγής και μεταφορά επιθετικών οργανών. Η όλη εμπλοκή του τον καθιστά υπόλογο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Με το πρόσωπο σκυφτό άκουσε την ανάγνωση της απόφασης του κακούργιου δικείου ο Χατζηξενοφόντος, ενώ προκλήθηκε μικροένταση από συγγενείς του κατηγορούμενου. Το δικαστήριο έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην μαρτυρία της Σάρας Χιάμς, την οποία έκρινε ως αξιόπιστη, εν αντιθέσει με τη μαρτυρία του Χατζηξενοφόντος, την οποία έκρινε ως τελείως αναξιόπιστη. Η μαρτυρία του στερείται κάθε λογικής. Ο Χατζηξενοφόντος, σε αντίθεση με τους άλλους τρεις καταδικαστέντες, Λοΐζο Τζονή, Σάρας Χιάμς και Λευτέρη Σολομού, επέμεινε μέχρι και την τελευταία στιγμή ότι είναι αθώος, με το κακούργιο δικείο να ορίζει την 11η Φεβρουαρίου ως την ημερομηνία που ο δικηγόρος του Χατζηξενοφόντος θα αγορεύσει για μετριασμό της ποινής. Στα κατεχόμενα τώρα, κύριε.